Οι τελευταίοι εκ των συλληφθέντων έφτασαν νωρίς το πρωί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για να απολογηθούν. Το κατόφλι των ανακριτών περνούν σήμερα οι τελευταίοι κατηγορούμενοι για τα επεισόδια έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ την περασμένη Δευτέρα για τη δολοφονία του 29χρονου Μιχάλη Κατσουρή, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των απολογιών. Μιλώντας στο Open, ο δικηγόρος της οικογένειας του Μιχάλη Κατσούρη επανέλαβε το αίτημα του αδερφού του δολοφονημένου 29χρονου φιλάθλου της ΑΕΚ να αποδοθεί δικαιοσύνη και να βρεθεί ο δολοφόνος του Μιχάλη. Δεν θέλουμε να πάρουμε κάποιον τον δρόμο και να πούμε ότι αυτός είναι ο δολοφόνος προς Θεού. Λέω λοιπόν και αυτό τον πόνο εξέφρασε εκτές ο αδερφός που είπε θέλω δικαιοσύνη, θέλω να βρεθεί αυτός ή αυτοί που συνέργησαν ή αυτός ο αυτουργός που το έκανε. Διότι ξαναλέμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο, δεν ξέρω τι θα γίνει μεθαύριο. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, η κυρία ανακρίτρια η οποία παρέλαβε το υλικό της δικογραφίας δεν απέδωσε σε κανέναν τους κατηγορουμένους το αδίκημα της ανθρωποκτονίας. Με υπόμνημα που κατέθεσε στην πρόεδρο του 25ου Ανακριτικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Αθηνών, ο αδερφός του δολοφονημένου Μιχάλη Κατσούρη, ζήτησε εκ μέρους της οικογένειας να αποδοθεί δικαιοσύνη για το φωνικό. Ζητώ να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον αδερφό μου. Με το υπόμνημα αυτό, η οικογένεια του 29χρονου Μιχάλη Κατσούρη ζητά μεταξύ άλλων να συλλεγεί και να τεθεί στη διάθεση της ανάκρισης όλο το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες των συνοριακών σταθμών εισόδου των κατηγορουμένων, καθώς και των σταθμών διοδίων που διήλθαν μέχρι την άφηξή του στην Αττική. Συλλεγεί το βιντεοληπτικό υλικό από τους σταθμούς Προαστιακός, Κορίνθου, Δουκίσης, Πλακεντίας, Περισσός, Ειρήνη και Πευκάκια. Να ανασυρθούν όλα τα δεδομένα από τις κατασχεθήσεις στα χέρια των κατηγορουμένων ηλεκτρονικές συσκευές, να διερευνηθεί αν είχαν μισθωθεί καταλήμματα διαμονής στην Ελλάδα και από ποιους, και να αρθεί το τηλεφωνικό απόρριτο τουλάχιστον από τις συσκευές που έχουν ήδη κατασχεθεί και αποδίδονται στους κατηγορούμενους, ώστε να διαπιστωθεί εάν οι αλλοδαποί κατηγορούμενοι συνομιλούσαν με Έλληνες υπηκόους και από πότε ξεκίνησε να λαμβάνει η χώρα μεταξύ τους επικοινωνία. Τα βιντεοληπτικά υλικά, τα αποτυπώματα, στα ευρήματα, το DNA αλλά και τα επίμαχα στιγμιότυπα από τη στιγμή που ο 29χρονος δέχεται το φωνικό πλήγμα βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών. Ο σωματότυπος, τα ρούχα αλλά και η ενδελεχής ανάλυση των βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής στα επίμαχα δευτερόλεπτα αναμένεται να ξεκλειδώσουν την υπόθεση και να οδηγήσουν στα ίχνη του χούλιγκαν που με μία κίνηση αφαίρεσε τη ζωή από τον Μιχάλη. Υπάρχει ένα συγκλονιστικό βίντεο από το οποίο προκύπτει η στιγμή του χτυπήματος με το μαχαίρι στο έμνηστο θύμα. Φαίνεται ο σωματότυπος, δεν φαίνεται το πρόσωπο. Στο να βρεθεί ο δολοφόνος, την καταλαβαίνετε τη δυσκολία, γιατί είναι μια συμπλοκή πολλών ατόμων. Την ίδια στιγμή οι κατηγορούμενοι σφυρίζουν αδιάφορα. Περαστικοί, αμυνόμενοι, ευνηδιασμένοι. Όλα αυτά είναι επίθετα που δίνουν στους εαυτούς τους μέσα από τις απολογίες τους οι χούλιγκαν. Όσο περίμενα έξω από το σταθμό, άκουσα φωνές, εκρήξεις και φωτοβολίδες και πήγα να δω τι γίνεται. Δεν συμμετείχα στα επεισόδια. Ο αναδιπλούμενος σουγιάς που βρέθηκε πάνω μου είναι για τη δουλειά μου. Το χρησιμοποιώ στη δουλειά μου. Δεν είμαι οργανωμένος οπαδός του Παναθηναϊκού. Είμαι απλός φίλαθλος. Μάλιστα, προσπαθώντας να κάνουν το άσπρο μαύρο, οι κατηγορούμενοι επιχειρούν να εμφανίσουν τους φίλαθλους της ΑΕΚ ως επιτιθέμενους. Κατά τους ισχυρισμούς του εντολέα μου, μόλις έφτασαν, εδέχθηκαν επίθεση οργανωμένη από μία ομάδα φιλάθλων της ΑΕΚ. Υπήρξε ρήψη αντικειμένου, όπως λέει και η δικογραφία, εκατέρωθεν. Επίθεση, αντεπίθεση και τανάπαλη. Οι έρευνες για την ταυτοποίηση του ανθρώπου που μαχαίρωσε θανάσιμα τον Μιχάλη Κατσούρη συνεχίζονται με τις εξετάσεις DNA. Ναι, είναι ένα ισχυρό όπλο των αρχών προς αυτή την κατεύθυνση. Έχω βρεθεί στα νύχια του έμνηστου Μιχάλη στοιχεία DNA από τρίτο πρόσωπο. Υπάρχουν στο σώμα του στοιχεία DNA από τρίτο πρόσωπο. Με εντολή εισαγγελέα, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας έχει αναλάβει να διενεργήσει ανεξάρτητη προκατακτική έρευνα, η οποία θα ερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες αξιωματικών της αστυνομίας. Αναμένεται να περιγράφονται παραλήψεις και λάθη αξιωματικών, οι οποίοι θα κληθούν να απολογηθούν σε δεύτερο χρόνο ως ύποπτοι. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που είναι γνωστό μέχρι στιγμής είναι πως δεν υπήρξε κάποιο κεντρικό πρόσωπο που να επιβλέπει το πολύ σοβαρό αυτό ζήτημα, αλλά και πως υποβαθμίστηκε πλήρως η πληροφορία πως οι Κροάτες έχουν φτάσει στην Αττική. Σε κάθε περίπτωση, ο εισαγγελέας έχει ζητήσει τα αποτελέσματα της έρευνας να παροδοθούν σε διάστημα ενός μηνός.